Θέλω λίγο να έρθουμε στα δικά μας και να πάμε σε μια ζωντανή σύνδεση εκεί στο παραλιακό μέτωπο, στο παραλιακό του Ηρακλείου και να αναφερθούμε σε ένα γκράφιτι το οποίο υλοποιήθηκε αυτό το project εκεί στην πλατεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στην Παλιά Λαχαναγορά, γνωρίζετε εκεί παραλιακά στο Ηράκλειο, απέναντι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μία πρωτοβουλία της ομάδας Ζόδρο, μία ομάδα η οποία βέβαια συμπληρώνει φέτος 8 χρόνια δράσης και προσφοράς και βέβαια εμπνευστής και δημιουργός, ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης γκράφιτι, ο κύριος Χρήστος Μαρκάκης. Πάμε να τον συναντήσουμε, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Μαρκάκη, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Νίκο, τι κάνετε? Είμαστε καλά, να σας ευχαριστήσω. Είμαστε ωραία, εδώ έχει λίγο αέρα βέβαια, αλλά εντάξει. Σας ταλαιπωρήσαμε λίγο, σας ταλαιπωρήσαμε. Όχι, εντάξει, ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά... Τα καταφέραμε. Για πείτε μας, πώς προέκυψε αυτή η εικαστική πρωτοβουλία? Το 2019 είχαμε ζωγραφίσει εδώ στην Παλιά Λαχαναγορά κάποια σχέδια, τα οποία με τις εθελοντικές οργανώσεις ZOOdro, Eco Voice, τα οποία είχαν ξεφτύσει. Πλέον με το πέρασμα του χρόνου ξεφτύσανε. Ναι. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να τα ξαναπεράσουμε ένα χέρι, να κάνουμε κάτι καινούριο, να τα ανανεώσουμε. Το συγκεκριμένο τι μας δείχνει από πίσω σας? Το συγκεκριμένο μας δείχνει ότι έχουμε ανάγκη από αέρα. Δείχνει την επαφή μας με τη φύση, τα ψάρια, τα πουλιά και προσπαθούμε να το ενώσουμε με το χώρο, με το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτό είναι το μήνυμα. Αυτές οι πρωτοβουλίες, καθώς το γκρίζο μιας πόλης, παρά το γεγονός ότι αυτά τα γκράφιτι προϋπήρχαν, αλλά ξέρετε η φθορά, λίγο ανθρώπινος παράγοντας, ότι δεν σεβόμαστε καταστάσεις και πρωτοβουλίες, έχουν οδηγήσει σε μια γκρίζα κατάσταση. Αλλά έρχεστε εσείς, πραγματικά αφιλοκερδός, και δημιουργείτε και μας φτιάχνετε μια καθημερινότητα ξεχωριστή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε με τη δύναμη που έχει το πινέλο, το σπρέι, το χρώμα γενικά, να δίνουμε ένα τόνο αισιοδοξίας και να βάζουμε το θεατής να ξεφεύγει από την καθημερινότητά του και από τα προβλήματά του μέσω αυτών των γκράφιτι. Μάλιστα. Βέβαια είναι και ο θελοντισμός που θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι. Μας ενδιαφέρει να έρχονται κι άλλοι στις ομάδες μας, να προσφέρουν για την πόλη μας, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι έστω. Μάλιστα. Το μήνυμα προς τη νέα γενιά πώς είναι? Ξέρετε, όσοι ερχόμαστε σε επαφή με την τέχνη των γκράφιτι, μια παρεξηγημένη, παλαιότερα συνήθως τέχνη, ολοένα και περισσότερο νιώθουμε την ανάγκη να την προσεγγίσουμε, να την μάθουμε, να την υποδεχτούμε, να την παρουσιάσουμε και εμείς δημοσιογραφικά. Ναι, είναι παρεξηγημένη αυτή η τέχνη. Δυστυχώς στις μέρες μας πολλοί κάνουν βανδαλισμό, δεν σέβονται την κρατική περιουσία, την ιδιωτική. Οπότε προσπαθούμε μέσω αυτών των ολοκληρωμένων σχεδίων να αναδείξουμε αυτό το κομμάτι του γκράφιτι. Κάτι το θετικό. Δηλαδή αυτό πιστεύω είναι πιο σημαντικό που πρέπει να περάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε και να τα ξαναπούμε. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια, κύριε Μαρκάκη. Να είστε καλά. Εξαιρετική πρωτοβουλία.